στο Σύμβολη, καλούμε τον κύριο Ράμμο Παναγιώτη, επικεφαλή της παράταξης Λαϊκής Συσπείρωσης του Λίμου. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες της περιοχής μας, αγρότες και αγρότησες, επαγγελματίες της περιοχής, στέλνουμε πραγματικά αγωνιστικό χαιρετισμό. Αυτή εδώ η συγκέντρωση δίνει μήνυμα ελπίδας. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι τωρινό το πρόβλημα του Κέντρου Υγείας. Σήμερα έχει απομείνει μόνο με 3 γιατρούς. Έχουν κλείσει τμήματα, έχουν φύγει γιατροί. Επιτέλους ξεσηκωθήκαμε και πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είναι τυχαίο το πρόβλημα και ούτε οφείλεται σε κακές επιλογές, ούτε σε κακούς ανθρώπους, ούτε σε στριφνούς διοικητές νοσοκομείων. Έχουμε απέναντί μας μια σκληρή και ανάλγητη πολιτική που έχει στόχο, σκοπό και περιεχόμενο. Η καπιταλιστική κρίση να ξεπεραστεί σε βάρος του λαού για να μπορέσουν οι μεγάλοι, το κεφάλαιο, η πλουτοκρατία, ναι, υπάρχουν αυτοί και έτσι πρέπει να τους λέμε, να ξεπεράσουν την κρίση τους. Και πώς θα γίνει αυτό? Αφαιρώντας πραγματικά από τη ζωή μας. Κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότερο, ο φτωχός εργαζόμενος, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, ο νέος πρέπει να βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του για να γιατρεύεται, για να αγοράζει τα φάρμακά του. Και την ίδια ώρα οι μεγάλες επιχειρήσεις στην υγεία και στο φάρμακο να κερδοσκοπούν ασύστολα και να συσσωρεύουν πλούτο. Μας λένε ότι είναι σπατάλη και πρέπει να την περιορίσουν και αφήνουν τα νοσοκομεία χωρίς υλικά και το κέντρο υγείας χωρίς βαμβάκι και γάζες. Μας λένε ότι είναι εξορθολογισμός και νοικοκύρεμα και κλείνουν ολόκληρα τμήματα του νοσοκομείου της Λαμίας. Κάναν καινούργιο οργανισμό στο τέλος του χρόνου που προβλέπει λιγότερες κλινικές, λιγότερους γιατρούς και παίρνουν τώρα τους γιατρούς από το κέντρο υγείας για να κάνουν εκεί εφημερίες να καλύπτουν τα κενά. Όλα αυτά στηρίζονται σε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πολιτική, η οποία δυστυχώς άρχισε να μπαίνει σε πράξη από τότε που όντως θεμελιωνότανε αυτό το κέντρο υγείας και για εκείνη την εποχή ήταν κατάρτιση. Και δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αυτή η πολιτική δεν είναι προσωρινή, είναι μόνιμη. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν δεν αντιταχθούμε, αν δεν απαιτήσουμε εμείς τη ζωή μας και με κλειστούς δρόμους, ελπίζουμε να μην μεταδοθεί από κανένα μέσο ότι ταλαιπωρούμε τον κόσμο και τους άλλους συμπολίτες μας κλπ. Ναι, κλείσαμε τον δρόμο γιατί μας κλείνουν τη ζωή. Και δεν μπορούμε να είμαστε στα σπίτια μας κλεισμένοι και να κλαίμε. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε στο στόχαστρο αυτή την πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας βιώνουμε με τον χειρότερο τρόπο και με το κέντρο υγείας. Και όχι μόνο στην καθημερινή μας ζωή. Να σταματήσουν τα κροκοδίλια δάκρυα. Δεν ήρθε τίποτα σήμερα, ούτε χθες. Έρχεται από προχθές. Και ας αναλογιστούμε όλοι μας. Και να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Για τη ζωή μας είμαστε υπεύθυνοι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και για το αν θα κλείσει το κέντρο υγείας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι να αντιταχθούμε σε αυτή την πολιτική που κλείνει το κέντρο υγείας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι να σταθούμε απέναντί τους και να τους πούμε φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Και να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Οποιοσδήποτε υποσχέσεις για καλύτερους χειρισμούς, για επαφές, συζητιούνται στα καφενεία, γίνονται μόνο για να κοιμίζουμε τον κόσμο της περιοχής και όλης της χώρας συνολικά, γιατί παντού υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο το κέντρο υγείας Μακρακώμης. Παντού συρρυκνώνονται για να τα κλείσουν. Παντού τα νοσοκομεία γίνονται λιγότερα. Το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει με σκόπιμη πολιτική για να υπάρξει έδαφος να αναπτυχθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα στην υγεία. Να πούμε λοιπόν ένα μεγάλο όχι σε αυτή την πολιτική. και σήμερα και αύριο και παντού, στους αγώνες, στις εκλογές, στα σωματεία. Οργάνωση, αλληλεγγύη μεταξύ μας, να σταθούμε απέναντί τους. Είναι ο δικός μας μονόδρομος. Δεν πρέπει πια να τους επιτρέψουμε να μας αρπάρουν το παραμικρό από εδώ και πέρα. Και να μπούμε και στην αντεπίθεση για να πάρουμε την υπόθεσή μας στα χέρια μας. Εμείς παράγουμε τον πλούτο σε αυτόν τον τόπο, εμείς πρέπει και να τον διαφεντεύουμε. Αυτή είναι η λύση μας. Σας ευχαριστώ.